Έχω πέσει και σε κίνηση τώρα και θα μπορούσα να κάνω το βίντεο μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, μην πηγαίνετε στην πρόβα ακριβώς την ώρα που ξεκινάει. Ούτε και αργότερα. Το έχω κάνει πολλές φορές. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα μικρό υποτυπώδες ζέσταμα. Ανοιχτές χορδές, λίγο βιμπράτο, λίγο τα δάχτυλα να τρέξουν, το δεξί χέρι, ο καρπός, αρπές, διπλές και είσαι έτοιμος. Δεν χρειάζεται πολύ, 5 λεπτά. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, εννοείται πως το full warm-up χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά όταν δεν έχεις περισσότερο χρόνο, αξιοποίησε τουλάχιστον τα 5 λεπτά σου σωστά. Πώς είναι ο προπονητής που σηκώνει τον αναπληρωματικό, τον ποδοσφαιριστή και του λέει την ώρα του αγώνα, του λέει κάνε ένα μικρό ζέσταμα πριν βγεις, πριν μπεις στον αγώνα μάλλον. Έτσι ακριβώς. Και μην μου πείτε ότι στην ορχήστρα παίζουμε πολύ εύκολα πράγματα και ότι δεν χρειάζεται και δεν είναι σαν τον αγώνα ποδοσφαίρου. Ακόμα και τα εύκολα θέλουν ζέσταμα. Είναι πώς βλέπεις την ορχήστρα σου, πώς βλέπεις την ομάδα σου, πώς θες να παίζει. Θες να παίζει, θες να είναι καλή, θες να είναι πρωταθλήτρια ή όχι. Ξεχάστε τον σταθμισμό που μπορεί να αιωρείτε στον αέρα. Ξεχάστε τις διαφορές που έχετε με τους μουσικούς. Ξεχάστε τις διαφορές που έχετε με τον μαέστρο. Εάν θες να έχει καλύτερο επίπεδο η ζωή σου, πρέπει να το έχεις και εσύ και να το μεταδίδεις στον άλλον. Είναι πώς θες να ερμηνεύει και να συμπεριφέρεται η ορχήστρα. Πέφτει και η κάμερα. Τώρα, εάν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό που λέω και είσαι εκεί για το μισθό και για τα λεφτά, την ορχήστρα εννοώ, μπορείς να κλείσεις αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησες μέχρι εδώ. Μπορεί να έχει κάτι πιο ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Εάν όμως νοιάζεσαι έστω και λίγο για το αποτέλεσμα του μουσικού έργου και την ερμηνεία της μουσικής, η οποία μας ανυψώνει, μας ταξιδεύει, μας ανασταίνει την καρδιά, τότε σε παρακαλώ, κάνε ένα μικρό ζεσταματάκι, ένα μικρούτσικο, τόσο δούλικο, όχι μεγάλο, δεν χρειάζεται να κάνεις warm-up για να δώσεις ακρόαση στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, χαλαρό, όσο προλαβαίνεις, εντάξει, αυτά. Δεν ξέρω τι μουσική να βάλω σε αυτό το βίντεο. Τι μουσική να βάλω σε αυτό το βίντεο. Σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο με αφορμή τις προάλλες που άργησα στην πρόβα, γιατί είχε μια πορεία στο κέντρο και μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Μπορείς να κάνεις και το warm-up στο σπίτι, Δεν χρειάζεται να το κάνεις στην πρόβα. Επίσης. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε... Πού το? Κάπου εδώ είναι. Το βρω. Το ακούω. Το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Να το. Να το. Έλα. Πού είσαι? Αλλο. Πού είσαι ρε παιδάκι μου? Πού είσαι? Να το, το βρήκα. Να το. Καμπανάκι για τις ενημερώσεις, Μην το ξεχνάμε.